Το Πάσχα του 1975 απόκτησα την τρίτη έκδοση των ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσο, έκδοση του εκδοτικού οίκου Κέρδος. Λίγους μόνο μήνες μετά, την αντάλλα που μας βρήκε με το παραξηγόπημα και την τουρκική εισβολή. Όλα ήταν τόσο λευστά και σκληρά. Η έκτακτη θητεία στο στρατό, η προσφυγιά, οι νεκροί μας φίλοι, οι αγνοούμενοι, οι διαμαρτυρίες, η ανασφάλεια. Ένα καζάνι απίθμενο που κόκλαζε τις μέρες και τις νύχτες μας. Όλοι τότε βγάζαμε την αγωνία και για την τύχη της πατρίδας μας σε στίχους και κείμενα. Ψάχναμε ρυθμούς και γλώσσα για να γράψουμε τον πόνο μας. Και φυσικά, ξαφνικά θυμηθήκαμε τους ποιητές. Όλους, ξένους και δικούς μας, δόκιμους και λαϊκούς. Τότε λοιπόν, μελετώντας τα βήματα του Γιάννη Ρίτσου από το 1930 μέχρι το 1960, γνώρισα τη μαεστρία του ποιητή μέσα στα συνθετικά μακρόχρονα του ποίηματα. Ήταν κάτι που μήρευα να μελετήσω από καιρό. Το πώς χειρίζεται ένας μεγάλος ποιητής ένα θέμα, πώς το αναπτύσσει, πώς το κάνει να κυλά ρυθμικά και ταυτόχρονα να παγιδεύει τα νοήματα. Οι εικόνες, ή μάλλον ο ερμός των εικόνων, το βαρύ συνέστημα και οι λέξεις μαχαίρια γίνονται στα χέρια του Ρίτσου ένα σύνολο που συμμαγνητίζει. Δεν σταματούν οι σκέψεις και το τρένο της δημιουργίας συνεχίζει ακάθεκτο στο τέρμα που δεν θέλει να φτάσει ποτέ. Τόσο πολύ παρασύρθηκα από την άσκηση, γιατί πρόκειται για πραγματική άσκηση επιχάρτου, που αντί τις σελίδες των τόμων είναι γεμάτες με σημειώσεις, εκφράσεις θαυμασμού, εντοπισμό πρωτότυπων τρόπων έκφρασης και διάταξης των στίχων. Και μιλάμε για ποίηση που γράφτηκε μέχρι το 1960. Κατάλαβα τότε πόσο μικρός ήμουνα και πόση πείρα και μελέτη χρειάζεται ένας για να μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα και σωστά. Λίγους μήνες μετά, πήρα την απόφαση να αποδώσω την ιδιαίτερη έκφραση και τα βασικά πιστεύω πέντε ποιητών με τον δικό μου τρόπο. Το θεώρησα σαν άσκηση της ικανότητάς μου να τους αφομοιώσω, αλλά και σαν χρέος στο μεγαλείο τους. Γιώργος Σεφέρης, Κωνσταντίνος Καβάφης, Κώστας Μόντης, Κώστας Καρβιωτάκης και Γιάννης Ρίτσος. 12 ποιήματα αφορούσαν στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Χρησιμοποιώντας σαν τίτλο τους στίχους αυτούς, κατάγραψα σε συντομία και με το ύφος του ποιητή τις δικές μου ιδέες και θέσεις. Δεν μπορώ να ξέρω πώς κρίνω αναγνώστηση το αποτέλεσμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ένιωσα ικανοποίηση που ενσωμάτωσα στη δουλειά μου στίχους αγαπημένους ενός δημιουργού που τόσο πολύ με επηρέασε. Κατά την επίσκεψη του Γιάννη Ρίτσου στην Κύπρο το 1979, σαν μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, ήμουν παρόν στη συνάντηση γνωριμίας που έγινε στο χώρο του περιοδικού Νέα Εποχή και στην επίσκεψη στο αρχαιοκούριο όπου ακολούθησε η Γέρμα. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερη ήταν η αρχαιοδιά αυτού του δημιουργού, η καλοσύνη που είχαν τα λόγια του, η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη. Για έναν Ελλάσσονα ποιητή σαν εμένα, είναι ευλογία Θεού να αναπνέει τον ίδιο αέρα με ένα μεγάλο